Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος από το βιβλίο Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Σελής 105 Κατήχησης Τρίτη για τους φωτιζόμενους που έγινε στα Ιεροσόλυμα σχετικά με το βάφτισμα. Γίνεται και ανάγνωση από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους στο εδάφιο, ή δεν γνωρίζετε ότι όσοι βαφτιστήκαμε στο όνομα του Ιησού Χριστού στο θάνατό του, βαφτιστήκαμε με το βάφτισμα, πεθάναμε και ενταφιαστήκαμε μαζί του. Ρωμαίων 6:3 έως 5. Και όσα σχετικά ακολουθούν. Α. Εφρανθείτε ουράνια και εσύ γη, γέμισε από αγαλίαση για χάρη αυτών που πρόκειται να ραντιστούν και να καθαριστούν με το νοητό ίσωπο και με τη δύναμη εκείνου που την ώρα του πάθους του ποτίστηκε ξύδι με σφουγγάρι, στηριγμένο σε κλαδί και ίσωπο και σε καλάμι. Και οι μεν ουράνιες δυνάμεις ας χαρούν, οι δε ψυχές που πρόκειται να ενωθούν με το νοητό νυμφίο ας προετοιμαστούν, γιατί ακούγεται η φωνή εκείνου που φωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε την οδό του Κυρίου. Ισαΐα 3:40 παράγραφος 3, Μάρκου 1 παράγραφος 3. Δεν είναι μικρή υπόθεση αυτή η ένωση, ούτε μοιάζει με συνηθισμένο και επιπόλαιο σύνδεσμο σωμάτων, αλλά είναι εκλογή η οποία γίνεται με βάση την πίστη από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο ερευνά τα πάντα. Παρέβαλε Α Κορινθίων 2, παράγραφος 10. Οι γάμοι των κοσμικών ανθρώπων και τα σχετικά συμβόλαια δεν γίνονται πάντοτε με βάση τη σωστή κρίση, αλλά όπου υπάρχει ομορφιά και πλούτος, εκεί φτάνει ολοταχώς, ολοπρόθυμος και ο γαμπρός. Εδώ όμως στους πνευματικούς γάμους δεν παίζει ρόλο η σωματική ομορφιά, αλλά η καθαρή συνείδηση της ψυχής. Εδώ δεν έχει τόπο ο καταραμένος μαμονάς, αλλά τα πλούτη που χαρίζονται στην ψυχή μέσα στη ζωή της αληθινής ευλάβειας που η ψυχή διαθέτει. Β. Παιδιά μου, που έχετε ήδη δικαιωθεί εν Χριστώ, πιστέψε με σε αυτά τα παρακλητικά που παρακλητικά μας παραγγέλει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος λέγοντας: ανοίξτε την ψυχή σας ίσια και καθαρά και καθαρό δρόμο για τον Κύριο. Ιωάννου 1 παράγραφος 23. Βγάλτε όλα τα εμπόδια και τα σκάνδαλα για να πορευτείτε χωρίς δυσκολία στην αιώνια ζωή. Ετοιμάστε τους χώρους της ψυχής σας με την ανυπόκριτη πίστη ώστε μέσα σε αυτούς να αναπαυθεί το Άγιο Πνεύμα. Αρχίστε να πλένετε τις πνευματικές στολές σας με τη μετάνοια, ώστε όταν προσκαλεστείτε στον πνευματικό γάμο να βρεθείτε καθαροί, γιατί ο νυμφίος προσκαλεί τους πάντες, επειδή η χάρη προσφέρεται άφθονη σε όλους και η βροντενή φορή των τελάλιδων καλεί σε σύναξη τους πάντες. Ματθαίου 22:9-10. Όμως, καθώς συμβαίνει σύμφωνα με το τυπικό των κοσμικών γάμων, έτσι και αυτό σε αυτό το πνευματικό γάμο, ο οποίος ο νυμφίος ελέγχει και διαπιστώνει ποιοι είναι από τους συναθροισμένους έχουν τις προϋποθέσεις της συμμετοχής τους και ποιοι δεν τις έχουν. Ας μην επιτρέψει ο Θεός ώστε κάποιος από αυτούς που είναι γραμμένοι ως κατηχούμενοι να ακούσουν τώρα. Φίλε, πώς μπήκες εδώ μέσα χωρίς να έχεις ένδυμα γάμου? Ματθαίου 22:12. Μακάρι να αξιωθείτε όλοι να ακούσετε. Έβγε, δούλα, αγαθέ και πιστέ. Αποδείχτηκε έμπιστο στα λίγα, θα σου χαρίσω και τα πολλά. Έλα μέσα στη χαρά του Κυρίου σου. Ματθαίου 25:21. Μέχρι τώρα βρίσκεσαι ακόμα έξω από την πόρτα. Ας δώσει ο Θεός να πει ο καθένας σας. Με έβαλε μέσα στα ιδιαίτερα δωμάτια του βασιλιάς. Άσμα 1-4. Σε ευφρανθεί η ψυχή μου για τον Κύριο, γιατί με έντισε με σωτήριο ένδυμα και με χιτώνα που φέρνει άρρητη χαρά. Μου φόρησε το νηφικό στέμα και με καταστόλησε σαν ύφη. Ισαΐα 61:10. Για να βρεθούν έτσι όλων σας οι ψυχές χωρίς κανένα στίγμα, χωρίς καμία ανομαλία ή κάποια άλλη παρόμοια κακομορφία. Εφεσίων 5:27. Δεν εννοώ βέβαια ότι αυτό θα γίνει τώρα, πριν ακόμη δεχτείτε τη χάρη. Γιατί, πώς είναι δυνατό να γίνει αυτό αφού έχετε προσκαλεστεί εδώ για να λάβετε πρώτα τη συγχώρεση? Το λέω για τότε που θα σας δοθεί η χάρη, ώστε να βρεθεί και η συνείδησή σας καθαρή και να ικανωθεί να συμπορευτεί με τη χάρη στο αγιαστικό της έργο. Γάμ, μεγάλη υπόθεση αυτή, αδελφέ μου. Να προσέλθεις σε αυτήν με προσοχή. Πρόκειται να παραστεί ο καθένας ενώπιον του Θεού, ενώπιον μυριάδων στρατιών αγγέλων. Πρόκειται να σφραγίσει ψυχές σας στο Άγιο Πνεύμα.
Πρόκειται να γίνετε στρατιώτες του μεγάλου και μοναδικού βασιλιά. Ετοιμαστείτε λοιπόν να ευπρεπιστείτε, όχι φορώντας λαμπροστολισμένες στολές, αλλά την ευσυνείδητη ευλάβεια της ψυχής. Μη θεωρείς το βάσιλο ένα απλό λουτρό, αλλά δες την πνευματική χαρά που προσφέρεται μαζί με το νερό. Γιατί όπως τα ειδωλόθητα, ενώ από τη φύση τους είναι καθαρά, όταν προσφερθούν στα είδωλα γίνονται μολυσμένα, έτσι και από την αντίθετη πλευρά το καθαρό νερό με την επίκληση του Αγίου Πνεύματος του Ιησού Χριστού και του Θεού Πατέρα δέχεται τη δύναμη της αγιότητας. Δέλτα. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος είναι διπλός, δηλαδή αποτελείται από σώμα και ψυχή, πρέπει να καθαριστεί και στα δύο. Και το μη νερό καθαρίζει το σώμα. Το δε Άγιο Πνεύμα σφραγίζει την ψυχή, ώστε να πλησιάσουμε τον Θεό ραντισμένοι στην καρδιά με το Άγιο Πνεύμα και λουσμένοι στο σώμα με αγιασμένο νερό. Εβραίων 10:22. Τώρα λοιπόν που πρόκειται να καταδεθείς μέσα στα νερά του βαπτιστηρίου, πρόσεχε να μην σταματήσει ο νου σου και δεις το νερό σου σαν συνηθισμένο νερό. Αλλά περίμενε και φρόντισε να δεχτείς τη σωτηρία που θα σου χαριστεί με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, γιατί χωρίς και τα δύο αυτά είναι αδύνατο να τελειωθείς. Δεν το λέω εγώ αυτό, αλλά ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος έχει τον Κύριο και ουσιαστικό λόγο πάνω στο βάφτισμα. Εκείνος λέει, αν δεν γεννηθεί κανείς από τον ουρανό και συνεχίζει τον ίσονα της λέξης με το νερό και το Άγιο Πνεύμα, δεν θα μπορέσει να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Ιωάννου 3:3-5. Ούτε έχει η τέλεια τη χάρη εκείνος που βαφτίστηκε στο νερό, αλλά δεν καταξιώθηκε να δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Ούτε θα εισέλθει κανείς στη Βασιλεία των ουρανών, ακόμη και αν ενάρετος θα έλεγε, αν δεν πάρει το βάφτισμα με το βάσιμο τη φραγίδα του Αγίου Πνεύματος. Είναι τολμηρός αυτός ο λόγος, αλλά δεν είναι δικός μου. Ο Ιησούς το έχει πει. Βεβαιώσου λοιπόν για την αλήθεια αυτού που σου λέω και στο περιστατικό που αναφέρει η Αγία Γραφή. Ο Κορνήλιος ήταν δίκαιος άνθρωπος και είχε καταξιωθεί να δει Αγίους Αγγέλους ψώνοντας στον ουρανό ενώπιον του Θεού της ελεημοσύνης και της προσευχής του σαν γερό και φωτεινό στήλο. Ήρθε ο Απόστολος Πέτρος και δόθηκε το Άγιο Πνεύμα στους πιστούς και μίλησαν ξένες γλώσσες και προφήτευσαν. Πράξεων 10:3-4, 44 και 19,6. Και μετά την επισκέψη της χάρης του Αγίου Πνεύματος, η Γραφή λέει ότι ο Απόστολος Πέτρος έδωσε στους πιστούς εντολή να βαπτιστούν στο όνομα του Ιησού Χριστού. Πράξεων 10:48. Ώστε αφού πρώτα αναγεννηθεί η ψυχή με την πίστη, να λάβει μέρος στη χάρη με το νερό του βαπτίσματος και το σώμα. Αν θέλει λοιπόν κανείς να μάθει γιατί η χάρη δίνεται με το νερό και όχι με κάποιο άλλο από τα άλλα στοιχεία, θα το μάθει αν ψάξει την Αγία Γραφή. Είναι πολύ σπουδαίο στοιχείο το νερό και το καλύτερο από τα τέσσερα υλικά στοιχεία του ορατού κόσμου. Ο ουρανός είναι ο τόπος που κατοικούν οι άγγελοι, αλλά ο ουρανός έγινε από τα νερά. Η γη είναι ο τόπος των ανθρώπων, αλλά η γη έγινε από το νερό. Και πριν από όλη την εξαήμερη δημιουργία του κόσμου, το Πνεύμα του Θεού επισκίαζε και κάλυπτε το νερό. Γενέσεως 1:2. Η αρχή της δημιουργίας του κόσμου είναι νερό, είναι το νερό, και η αρχή των Ευαγγελίων είναι ο Ιορδάνης. Η ελευθερία από το Φαραώ δόθηκε στον Ισραηλιτικό λαό διαμέσου της Ερυθρέας Θαλάσσης και η ελευθερία από τις αμαρτίες δίνεται στον κόσμο με το βάπτισμα στο νερό και με το Λόγο του Θεού, Εφεσίων 5:26. Όπου αναφέρεται στην Αγία Γραφή η υπόσχεση του Θεού σε ορισμένους ανθρώπους, εκεί υπάρχει και το στοιχείο του νερού. Με τον κατακλυσμό συνάφθηκε η διαθήκη του Θεού με τον Νόη. Η διαθήκη του Θεού με τους Ισραηλίτες έγινε στο όρος Σινά, αλλά με νερό, κόκκινο μαλλί και ίσωπο. Εβραίων 9:19. Ο Ηλίας αναλήφθηκε στον ουρανό, αλλά όχι χωρίς την παρουσία του νερού. Γιατί πρώτα διάβηκε τον Ιορδάνη και μετά πήρε το άρμα στον ουρανό. Δέλτα Βασιλείων 2:11. Πρώτα ο αρχιερέας πλένει τα χέρια του και μετά θυμιάζει. Πρώτα καθαρίστηκε με νερό Άρων και μετά έγινε αρχιερέας. Και γιατί πως δεν επιτρεπόταν να εύχεται και να μεσητεύει στο Θεό για τους άλλους εκείνους που δεν είχε με το νερό καθαριστεί? Ο λουτήρας που βρισκόταν μέσα στη σκηνή του μαρτυρίου είχε τοποθετηθεί εκεί σαν σύμβολο του βαφτίσματος. Σίγμα. Το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης και αρχή της Καινής έγινε με το βάφτισμα. Και όταν αρχηγός
Ο Ιωάννης ο πρόδρομος, από τον οποίο μεγαλύτερος δεν γεννήθηκε ποτέ στον κόσμο από γυναίκα, Ματθαίο 11:11, αυτός ήταν το τέλος των προφητών, γιατί όλοι οι προφήτες και ο νόμος είχαν ισχύ μέχρι την εποχή του Ιωάννη. Ματθαίο 11:13, και αρχή των γεγονότων του Ευαγγελίου, λέγει η Αγία Γραφή. Αρχή του Ευαγγελίου Ιησού Χριστού ήταν ο Ιωάννης που βάφτιζε στην έρημο. Μάρκου 1:1-4. Και αν προτείνεις ως μέγα τον Ηλία το θεσβήτη που αναλήφθηκε στον Ιωάννη, δεν θα το βρεις μεγαλύτερο από τον Ιωάννη. Μετατέθηκε ο Ενόχ, αλλά δεν ήταν μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Ο Μωυσής ήταν ο πιο μεγάλος νομοθέτης και γενικά όλοι οι προφήτες ήταν πολύ θαυμαστοί, αλλά δεν ήταν μεγαλύτεροι από τον Ιωάννη. Δεν τολμάω εγώ να συγκρίνω προφήτη με προφήτη, αλλά ο δικός μας και ο δικός τους δεσπότης Ιησούς Χριστός το είπε ξεκάθαρα. Δεν γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα μεγαλύτερος προφήτης από τον Ιωάννη. Ματθαίο 11:11. Όχι από παρθένα, αλλά από γυναίκα. Η σύγκριση γίνεται μεταξύ του μεγάλου δούλου Ιωάννη και των συνδούλων του προφητών. Η διαφορά όμως της χάρης μεταξύ Ιού και δούλων είναι ασύγκριτη. Βλέπεις ποιον σπουδαίο άνθρωπο διάλεξε ο Θεός για αρχηγό αυτής της χάρης? Άνθρωπο ακτήμονα, φιλέρημο, αλλά όχι και μισάνθρωπο. Άνθρωπο που τρεφόταν με ακρίδες και η ψυχή του πετούσε σε κόσμους αγγελικούς και αγγελομίμητους. Ισαΐας 40:31. Άνθρωπο που τρεφόταν με άγριο μέλι και κήρυτε πράγματα πιο γλυκά και πιο ωφέλιμα από το μέλι. Άνθρωπο που φορούσε ρούχο από καμιλοτόμαρο και που έδειχνε με τη ζωή του το πρότυπο της άσκησης. Άνθρωπο που αγιάστηκε με το Άγιο Πνεύμα ενώ βρισκόταν ακόμα στην κοιλιά της μάνας του. Λουκά 1:15. Αγιάστηκε και ο Ιερεμίας, αλλά δεν προφήτεψε μέσα από την κοιλιά της μάνας του. Ιερεμία 1:5. Μονάχο ο Ιωάννης σκόρπισε από αγαλίαση, σκέφτησε από αγαλίαση ενώ βρισκόταν μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Λουκά 1:44. Και ενώ δεν έβλεπε με τα σαρκικά μάτια, αναγνώρισε με το Άγιο Πνεύμα το Δεσπότη Χριστό. Γιατί επειδή ήταν μεγάλη η χάρη του βαπτίσματος, χρειαζόταν να έχει και μεγάλο προστάτη. Ζήτα. Αυτός που βάφτιζε στον Ιορδάνη και ερχόταν κοντά του, όλοι οι άνθρωποι από τα Ιερουσαλήμ και τα περίχωρα και απολάβαν την απαρχή των βαπτίσεων, Ματθαίου 3:5, Μάρκου 1:5, διότι δόθηκε στα Ιερουσαλήμ η εύνοια ώστε όλα τα αγαθά προς το ανθρώπινο γένος να τελεσιουργούνται μέσα σε αυτή την πόλη. Αλλά μάθετε εσείς οι κάτοικοι των Ιερουσαλήμ ότι εκείνοι που τότε που έβγαιναν από την πόλη στην έρημο και βαπτίζονταν από αυτού, εξομολογούνταν πρώτα τις αμαρτίες του. Ματθαίου 3:6. Πρώτα του έδειχναν τα τραύματα και μετά εκείνος τους έδινε τα φάρμακα. Και σε όσους πίστευαν, χάριζε τη λύτρωση από την αιώνια φωτιά. Αν θέλεις να βεβαιωθείς ότι το βάπτισμα του Ιωάννη χάριζε τη λύτρωση από την αιώνια φωτιά, άκουσε το ίδιο που λέει: Φιδογεννήματα, ποιος σας συμβούλευσε να ξεφύγετε από τη μέλουσα οργή? Ματθαίου 3:7. Να μην είσαι λοιπόν οχιά, και αν κάποτε έγινες γέννημα οχιάς, βγάλε από πάνω σου σαν άλλο ένδυμα την ουσία και το χαρακτήρα της παλιάς ζωής μέσα στην αμαρτία, γιατί κάθε φίδι περνάει από κάποιο πολύ στενό μέρος και αφήνει το παλιό του δέρμα, και έτσι αφού βγάζει με τον πόνο που του προκαλεί η στενότητα το γερασμένο του δέρμα, εμφανίζεται μετά το νεανικό σώμα, έτσι να περάσει και από τη στενή και γεμάτη θλίψη πόρτα. Ματθαίου 7:13-14. Ταλαιπώρησε τον εαυτό σου με την νηστεία. Διώξε όσο μπορείς πιο άμεσα και αποτελεσματικά κάθε τι που προκαλεί τον πνευματικό θάνατο. Παροιμίων 16:26. Ξεντούς τον παλιό άνθρωπο μαζί με τις πράξεις και τις επιθυμίες. Κολασσίες 3:9. Και πες εκείνο που λέει το άσμα ασμάτων. Ξεντήθηκα το χιτώνα μου. Πώς να τον ξαναφορέσω? Άσμα 5:3. Αλλά μπορεί να βρεθεί κάποιος από σας υποκριτής και ανθρωπάρεξικος, ο οποίος ενώ υποκρίνεται ευλάβεια, χωρίς βέβαια να πιστεύει από τα βάθη της καρδιάς του, κινείται ουσιαστικά όπως ο Σήμερας ο Μάγος, όχι για να δεχτεί τη χάρη του Θεού, αλλά για να περιεργαστεί αυτό που δίνεται. Πράξεων 8:18. Και αυτός λοιπόν ας ακούσει αυτό που λέει ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τώρα πια η αξία να εγγίζει τη ρίζα το δέντρο. Κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Ματθαίου 3:10. Είναι αυστηρός ο δικαστής, ο αδέκαστος κριτής, γι' αυτό άφησε και εσύ την υποκρισία. Ήταν. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, και ποιοι είναι οι καρποί της μετάνοιας? Εκείνος που έχει δύο χιτώνες να δίνει σε αυτόν που δεν έχει. Το ίδιο να κάνει και αυτός που δεν έχει τροφές. Λουκά 3:11. Είναι αξιόπιστος εκείνος που διδάσκει αυτά, γιατί ήταν ο πρώτος που εφάρμοζε αυτά που δίδασκε. Δεν δυσκολευόταν να το κηρύττει αυτό, γιατί δεν εμπόδιζε η ένοχη συνείδησή του τη γλώσσα του. Θέλεις λοιπόν και εσύ να απολαύσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος
και δεν υπολογίζεις σε εκείνους που έχουν την ανάγκη ακόμα και του ψωμίου. Τα μεγάλα ζητάς και τα μικρά δεν τα δίνεις. Ακόμα και αν είσαι τελώνης ή πόρνος, ήλπισε ότι θα κερδίσεις τη σωτηρία. Ο Χριστός είπε: οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πιο μπροστά από εσάς στη Βασιλεία του Θεού. Ματθαίου 21:31. Ας πάρουμε όμως τη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου που λέει: ούτε πόρνη το ιδελολάτρε, ούτε δεν θα κληρωμεί στη Βασιλεία του Θεού. Λέει ακόμη ότι μερικοί από εσάς υπήρξατε τέτοιοι, τώρα όμως έχετε καθαριστεί και αγιαστεί με τη μετάνοια και με το βάπτισμα. Α Κορινθίων 6:9-11. Δεν είπε τώρα είστε, αλλά υπήρξατε κάποτε τέτοιοι. Συγχωρούνται όσες αμαρτίες κάναμε τότε που αγνοούσαμε το Θεό και το θέλημά του, αλλά κατακρίνονται και καταδικάζονται όσες αμαρτήματα κάνουμε θεληματικά και επαναληπτικά μετά τη γνώση του Θείου θελήματος. Το καύχημα του βαφτίσματός σου είναι ο ίδιος ο μονογενής Υιός του Θεού. Πώς μπορεί να συγκριθεί με τον άνθρωπο? Είναι μεγάλος ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, αλλά μπορεί να συγκριθεί με τον Κύριο? Βροντερή η φωνή, αλλά μπορεί να συγκριθεί με τον Λόγο? Πολύ καλός ο Κήρυκας, αλλά μπορεί να παραβληθεί με τον Βασιλιά? Καλός εκείνος που βάφτισε με νερό, αλλά μπορεί να συγκριθεί με εκείνο που βάφτισε με το Άγιο Πνεύμα και φωτιά? Ο Σωτήρας μας βάφτισε με το Άγιο Πνεύμα και φωτιά τους Αποστόλους. Όταν ακούστηκε ξαφνική φωνή από τον ουρανό σαν δυνατός αέρας και γέμισε το οίκημα όπου βρίσκονταν οι Απόστολοι και οι άλλοι μαθητές του Χριστού, στη συνέχεια φανερώθηκαν πύρινες γλώσσες και κάθε μία από αυτές πήγε και κάθισε πάνω στο κεφάλι κάθε Αποστόλου και τότε όλοι τους γέμισαν με Άγιο Πνεύμα. Ιώτα, όποιος δεν πάρει τη χάρη του Αγίου Βαφτίσματος δεν μπορεί να σωθεί, εκτός βέβαια από τους Αγίους Μάρτυρες, οι οποίοι χωρίς το νερό του βαπτίσματος εισάγονται στη Βασιλεία του Θεού. Διότι όταν ο Κύριος με το σταυρικό θάνατό του χάρισε τη λύτρωση στο ανθρώπινο γένος και λογίστηκε, τότε από την Αγία πλευρά του βγήκε αίμα και νερό. Ιωάννου 19:34. Ώστε όσοι ζήσουν σε καιρούς ειρηνικούς και βαπτιστούν στο νερό, και όσοι ζήσουν σε εποχή διωγμών και βαπτιστούν στο αίμα του μαρτυρίου τους. Γιατί και το μαρτύριο το ονόμασε Σωτήρας βάφτισμα λέγοντας: μπορείτε να πιείτε το ποτήρι που πίνω εγώ και να βαφτιστείτε στο βάφτισμα που εγώ βαφτίζομαι? Μάρκου 10:38. Και οι μεν μάρτυρες ομολογούν την πίστη τους στον Χριστό και γίνονται θέαμα και στους αγγέλους και στους ανθρώπους. Α Κορινθίους 4:9. Αλλά και εσύ θα ομολογήσεις τώρα σε λίγο. Δεν είναι όμως ακόμα καιρός να ακούσεις για αυτό το θέμα. Ιώτα Α, με τη βάπτισή του ο Ιησούς αγίασε το βάπτισμα. Αν λοιπόν βαπτίστηκε ο Υιός του Θεού, ποιος μπορεί να πει ότι είναι ευσεβής όταν καταφρονεί το βάπτισμα? Και βαπτίστηκε ο Κύριος όχι για να λάβει τη συγχώρηση των αμαρτιών του, γιατί ήταν αναμάρτιος, αλλά αν και ήταν αμάρτιος, βαπτίστηκε για να χαρίσει τη θεϊκή χάρη και θεϊκή αξία σε εκείνους που δεν θα βαπτίζονται. Διότι αυτό που έγινε με την ανθρώπιση του Κυρίου έγινε και με το βάπτισμα. Δηλαδή, όπως και εκείνος έλαβε την ανθρώπινη φύση, επειδή εμείς ως άνθρωποι έχουμε θαρτή σάρκα, ώστε με την κοινωνία του στη δική μας ανθρώπινη φύση να μας δώσει τη δυνατότητα να μετέχουμε στη δική του Θεία Χάρη. Έτσι πάλι βαπτίστηκε, ώστε και εμείς βρισκόμενοι στην κοινωνία με αυτόν να τύχουμε τη σωτηρία και να αποκατασταθούμε στο αρχαίο αξίωμα και να δεχτούμε τους καρπούς που πηγάζουν από τη δική του βάπτιση. Όπως αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ, μέσα στο νερό υπήρχε ο βήθιος δράκοντας, ο οποίος ήταν τόσο μεγάλος και φοβερός, ώστε ο Ιορδάνης ποταμός να εκβάλει στο τεράστιο μάτι του. Ο Χριστός έπρεπε να συντρίψει τις κεφαλές του δράκοντα. Μπήκε λοιπόν ο Χριστός μέσα στο νερό, δέσμευσε το φοβερό δράκοντα, ώστε εμείς να πάρουμε την εξουσία, να πατάμε στα κεφάλια των φιδιών και των σκορπιών, άφοβα και νικηφόρα. Ο δράκοντας αυτός ήταν πολύ μεγάλο και φοβερό θηρίο. Το μεγαλύτερο αλλιευτικό πλοίο δεν μπορούσε να χωρέσει ένα τμήμα μικρό της ουράς του. Η όψη του σκόρπιζε θάνατο σε όσους το συναντούσαν. Ήρθε λοιπόν η ζωή, ο Χριστός προς το θηρίο και ο θάνατος φημώθηκε, ώστε εμείς να μπορούμε να λέμε θριαμβολογώντας για τη σωτηρία μας: πού είναι θάνατη η νίκη σου, πού είναι το δηλητήριο σου? Α Κορινθίων 15:55. Και το κεντρί του θάνατου καταλύεται με το βάφτισμα. Μπαίνεις μέσα στο νερό φορώντας τις αμαρτίες σου, αλλά η επίκληση της χάρης που έχει σφραγεί στην ψυχή δεν επιτρέπει στο φοβερό δράκοντα να σε καταπιεί. Όταν μπήκες στο νερό ήσουν νεκρός μέσα στις αμαρτίες σου, Ρωμαίων 6:2. Αλλά αφού πήρες καινούργια ζωή, βγήκες από το νερό δικαιωμένος
Ρωμαίων, Α Πέτρου 2:24. Διότι εφόσον κοινώνησε το θάνατο του σωτήρα Χριστού, έχοντα κοινή με αυτού την ανθρώπινη φύση, θα αξιωθεί να κοινωνήσει και στην ανάστασή του για τον ίδιο λόγο, επειδή έχει κοινή με τον Ιησού και την ανθρώπινη φύση. Και όπως ο Χριστός πέθανε παίρνοντας πάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ώστε αφού θανατώσει την αμαρτία να αναστηθεί μέσα στη δικαιοσύνη, Ρωμαίων 6:9, έτσι και εσύ αφού μπήκες μέσα και μετά με κάποιο τρόπο θαύτης στο νερό, όπως εκείνος μέσα στον τάφο, θα αναστηθείς πάλι και θα πορευτείς με καινούριο τρόπο ζωής. Ρωμαίων 6:4. Ι.Γ. Όταν καταξιωθείς να δεχτείς τη χάρη, τότε θα σου δοθεί και η εξουσία να παλέψεις με τις αντικείμενες δυνάμεις τους δαίμονες. Γιατί όπως ακριβώς ο Κύριος μετά το βάπτισμα πειραζόταν από τον Σατανά για 40 ημέρες, όχι γιατί δεν μπορούσε και πριν από αυτό να τον νικήσει, αλλά γιατί ήθελε όλα να γίνουν με τη σειρά τους, έτσι και εσύ. Ενώ δεν τολμούσες να παλέψεις με τις δαιμονικές δυνάμεις πριν από το βάπτισμά σου, τώρα αφού πάρεις τη χάρη και έχοντας πια θάρρος, αγωνίσου χρησιμοποιώντας το όπλο της δικαιοσύνης, Β' Κορινθίων 6:7, και αν θέλεις κήρυξε και στους άλλους το Ευαγγέλιο. Ι.Δ. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, αλλά παρά τα αυτά δεν κήρυξε πριν το βάπτισμα. Αν λοιπόν ο Κύριος μας στήριξε την τάξη των πραγμάτων, άρα για εμείς οι δούλοι του δεν είμαστε υποχρεωμένοι να μην αποτολμούμε το κήρυγμα πριν από την ώρα μας. Ο Ιησούς άρχισε να κηρύττει από τότε που κατέβηκε και στάθηκε στο κεφάλι του το Άγιο Πνεύμα σαν ένα περιστέρι. Λουκά 3:22. Αυτό έγινε όχι για να το δει ο Ιησούς, γιατί εκείνος το γνώριζε και πριν έρθει με την ειδική μορφή του περιστεριού, αλλά για να το ειδεί ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γιατί ο Ιωάννης είπε ότι εγώ δεν τον γνώριζα πριν, αλλά εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω στο νερό. Εκείνος μου είπε, πάνω σε εκείνον που θα δεις να κατεβαίνει και να σκητέκεται το πνεύμα, αυτός είναι ο Χριστός. Ιωάννου 1:33. Αν και εσύ έχεις αληθινή ευλάβεια, θα κατέβει και σε σένα το Άγιο Πνεύμα και θα ακουστεί για σένα η φωνή του Θεού Πατέρα από τον ουρανό. Όχι ότι αυτός είναι ο Υιός μου. Ματθαίου 3:17. Αλλά αυτός έγινε τώρα Υιός μου. Για εκείνον είπε, είναι Υιός μου, επειδή από την αρχή υπήρχε ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν αχώριστος από το Θεό και ήταν Θεός, τέλειος ο Λόγος. Ιωάννου 1:1. Για εκείνον είπε, είναι Υιός μου, επειδή αιωνίως και αηδίως υπάρχει Υιός του Θεού, ο Θεός Λόγος. Και για σένα θα πει, τώρα έγινε Υιός μου, επειδή δεν είσαι από τη φύση σου Υιός, αλλά παίρνεις την υιοθεσία Υιός μου. Εκείνος είναι προαιώνιος. Εσύ όμως εξαιτίας της πνευματικής προκοπής δέχεσαι τη χάρη της υιοθεσίας με το βάπτισμα. Ι.Ε. Ετοίμασε λοιπόν την ψυχή σου για να δεχτείς τέτοιες δωρεές και να δεχτείς την υιοθεσία και να γίνεις κληρονόμος του Θεού και συγκληρονόμος του Χριστού. Εάν ετοιμάσεις τον εαυτό σου, σίγουρα θα λάβεις αυτές τις δωρεές. Αν έρθεις σε άδολη και δυνατή πίστη, τότε θα σου εμπιστευτεί και ο Θεός τις δωρεές του. Εάν έχεις όλη την προαίρεση να αποβάλεις τον παλαιό άνθρωπο, θα λάβεις τον νέο. Γιατί όλα όσα έχεις κάνει θα σου συγχωρεθούν, ακόμη και αν έχεις πορνεύσει ή μοιχεύσει ή έχεις πέσει σε οποιοδήποτε άλλο είδος ακολασίας. Ποια αμαρτία είναι η μεγαλύτερη από τη Σταύρωση του Χριστού, και αυτή λοιπόν η αμαρτία την καθαρίζει το βάπτισμα. Στους 3.000 ανθρώπους που σταύρωσαν τον Κύριο και μετά ρωτούσαν, τι να κάνουμε τώρα αδελφοί, Πράξεων 2:37, διότι είναι μεγάλη πληγή μας, η πληγή μας. Στιγμάτισες, Πέτρε, την αμαρτία μας λέγοντάς μας. Σταυρώσατε τον αρχηγόν της ζωής, Πράξεων 3:15. Τι έμπλαστρο να βρούμε για αυτή την πληγή μας, τι απορρυπαντικό να βρούμε για αυτή τη βρωμιά, ποια είναι η σωτηρία αυτής της καταστροφής. Ο Απόστολος Πέτρος είπε, να μετανοήσετε και να βαπτιστεί ο καθένας σας στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ώστε να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σας και να λάβετε το δωρεά του Αγίου Πνεύματος, Πράξεων 2:38. Ο ανεκδίγητη φιλανθρωπία του Θεού. Αυτοί δεν λύπηζαν να σωθούν και όχι μόνο σώθηκαν, αλλά αξιώθηκαν να λάβουν και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπεις τη δύναμη του βαπτίσματος. Αν λοιπόν κάποιος από εμάς, από εσάς, σταύρωσε με λόγια βλάστημα το Χριστό, αν κάποιος στην άγνοιά του τον αρνήθηκε ενώπιον των ανθρώπων, αν κάποιος έδωσε αφορμή με τις κακές του πράξεις να βλαστημηθεί το δόγμα της πίστης, ας γεμίσει την ψυχή του με καλή ελπίδα της σωτηρίας, αφού βέβαια μετανοήσει. Γιατί και τώρα είναι μαζί μας η Θεία Χάρη. Ι.Σ. Θάρεψε η Ιερουσαλήμ, θα συγχωρέσει ο Κύριος όλα τα αδικήματά σου.
Σοφωνία 3.14. Θα ξεπλύνει ο Κύριος τη βρωμιά των γιών και θυγατένων του. Με καταδικαστική απόφαση και φωτιά. Ισαΐα 4.4. Θα σας ζαντήσει με καθαρά νερό και θα καθαριστείτε από κάθε αμαρτία σας. Η Εζεκέλ 36.25. Θα ψάλουν από αγαλίαση για σας οι άγγελοι και θα λένε: ποια είναι εκείνη η λαμπροφορεμένη που έρχεται στηριγμένη στον αγαπημένο της. Άσμα 8.5. Γιατί η ψυχή που πριν ήταν δούλη τώρα ζει στον Κύριό της ως αγαπημένο και αυτός ο Κύριος όταν δεχτεί την ανυπόκριτη και αγαπητική προαίρεσή της θα αναφωνήσει προς αυτή. Να που τώρα είσαι ωραία η σύντροφος της ζωής μου και που τώρα είναι και να που τώρα είσαι ωραία. Άσμα 4.1. Τα δόντια σου σαν κοπάδια κατάλευκων φρεσκοκουρεμένων και φρεσκοπλημένων προβάτων που φανερώνουν την καθαρή ομολογία της συνειδητής πίστης στο Χριστό. Να που τώρα είσαι η ωραία σύντροφος της ζωής μου, να το που τώρα είσαι ωραία. Στη συνέχεια θα πει κάθε προβατίνα με δίδυμα αρνάκια. Άσμα 4.2. Πράγμα που φανερώνει τη διπλή χάρη εκείνη που δίνεται από το νερό του βαπτίσματος και το Άγιο Πνεύμα ή τη διπλή χάρη που μας υπόσχεται το Θεός στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Ήθε όλοι σας αφού διανύσετε όλο το διάστημα στην νηστείας έχοντας στο νου σας όσα ακούσατε εδώ και γεμίζοντας καρπούς και αγαθά έργα Κολασσίης 1.10 να σταθείτε κοντά στον νοητό νυμφίο Χριστό. Καθαρή και αγνή ώστε να επιτύχει τη συγχώρηση των αμαρτιών που χαρίζει ο Θεός Πατέρας με τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τον στον οποίο ανήκει η αιώνια δόξα. Αμήν.